ζουμπουλάκια μου, 7 παρατέταρτα. Ξυπνήσαμε, τώρα πίνω λίγο καφεδάκι και να ξυπνήσω και τα κορίτσια ή κάτι έχει σηκωθεί. Η Παναγιατούλα κοιμάται και η Νεφέλη παίζει. Έχουν σηκωθεί οι δύο μικρές που είναι για το σχολείο. Τέλος πάντων, σιγά σιγά θα τις ετοιμάσω και αυτές. Πίνω λίγο καφεδάκι. Έχει μια συννεφιά τη σκοτεινιά, ρε παιδί μου. Τώρα δεν φαίνεται καλά. Δεν έχει ξημερώσει έτσι έντονα όπως ήταν τις άλλες μέρες, 7 η ώρα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Άντε σουμπλάκια μου, σας αφήνω να πιω καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο. Μην να ξυπνήσουμε και την Παναγιώτα, η οποία κοιμάται και δεν θέλει να σηκωθεί. Έπρεπε να ανοίξουν το σχολείο για να μην σηκώνονται τα παιδιά. Τέλος πάντων, να την Παναγιατούλα. Γιουμπουλάκι μου, καρδουλινή. Τώρα έχει πάει 7.30, τα κορίτσια, έτοιμη η Κάτια. Αυτό το μαλλί ομπρελίτσα τι σας λέει? Και η Νεφέλη έτοιμη, αλλά παίζει. Και η Παναγιατούλα είναι έτοιμη, ετοίμασε και τα πράγματα τους, όλα έτοιμα. Καλά, δεν παίρνουν και τίποτα. Τη τσάντα με μία λαξιά ρούχα. Μετά όμως θα πάμε, όταν σχολάσουν τα μικρά, θα πάμε στη μαμά μου για φαγητό, γιατί έχει γίγαντες. Ωραία. Και έχουμε και εκεί να κάνουμε έτσι λίγο μία μαζοχτική απορούχα και από αυτά που είναι πέρα στη μαμά μου. Οπότε θα φάμε και κιόλας το μεσημέρι. Και μια χαρά, θα δούμε αν θα κάτσουμε εκεί να φάμε. Μπορεί να πάρουμε το φαΐ και να φύγουμε. Άμα τελειώσουμε νωρίς, άμα τα παιδιά δεν γκρινιάζουν, να. Και αυτά, τώρα που θα αφήσω τις μικρές, θα πάω να κάνω κάτι δουλειές που έχω στην αγορά. Τέλος πάντων, θα δείτε τι θα κάνουμε. Σας αφήνω, πάω να ετοιμαστώ και τα λέμε συνέχεια. Άστηκα και εγώ, με λίγο γκρίνια τα παιδιά απ' έξω. Έχω βάλει τη φόρμα μου, ένα μπλουζάκι, έπιασα και τα μαλάκια μου έτσι πάνω. Έχω μαζέψει και τα πράγματά μου και πάμε να μαζέψω και τα σκουπίδια για να τα πάμε. Φουλάκια μου, τι μου κάνετε, δεν σας έχω ανοίξει καθόλου. Είναι μεσημεράκι. Είχα μία δουλειά το πρωί που δεν μπορούσα να σας ανοίξω. Είμαι στο σπίτι, δεν είμαι μόνη μου, είμαι με την ονά μου, γιατί την έχει πιάσει το αυγενικό της και τρέχαμε σε γιατρούς το πρωί, τέλος πάντων δεν μπορούσα να σας ανοίξω και την έχω εδώ για να τη βοηθάω. Έχω το μινί και κοιμάται εκεί. Οι μεγάλες είναι στη μαμά μου, γιατί μετά το σχολείο τις πήγα στη μαμά μου και θα έρθουνε κατά τις 4. Και καθόμαστε εδώ και έχουμε ξαπλώσει έτσι εδώ στον καναπέ και αράζουμε και κάνει μία ζεστούλα, αλλά όχι πολύ έντονη ζέστη. Αυτή την ωραία τη ζεστούλα. Θα μου πεις υπάρχει ωραία ζέστη, υπάρχει ρε ζουμπούλια, γιατί να μην υπάρχει. Αλλά αυτό που ούτε υδρώνεις, αλλά ούτε και... Εντάξει, είναι μια καλή ζέστη, τέλος πάντων. Δεν υδρώνω. Τέλος πάντων και κάθομαι εδώ, γι' αυτό δεν σας έχω ανοίξει καθόλου σήμερα όλο το πρωί, ενώ είχα σου πω άλλα πράγματα να κάνω. Αλλιώς βγήκε, γι' αυτό λέει η παροιμία. Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα. Κάτω σήμερα, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Αυτό το λέω για το σιδέρωμα εχθές. Και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει κάθε μέρα. Μην κανονίζεις τίποτα, γιατί αυτό δεν ξέρεις. Ζέστη. Τώρα ζεσταίνω. Ορμόνες. Περιμένονται μεταξύ αυτές τις μέρες να διαθετήσω κιόλας και έχουν βαρέσει οι ορμόνες μου τρέλα. Τέλος πάντων, και αυτά απλά τα παιδιά.
Καθόμαστε εδώ, έχουμε ξαπλώσει, οπότε εγώ θα σας ανοίξω το απογευματάκι, εννοείται δεν έχω κάνει καμία δουλειά στο σπίτι, τίποτα, φαΐ έχει φτιάξει η μαμά μου γίγαντες, δεν έχουμε φάει ακόμα, σε λιγάκι θα φάμε με την ουνά μου, γίγαντες και σαλατούλα και αυτά, σας αφήνω και τα λέμε μετά. Μπουλάκια μου, ζουμπουλάκια μου, η ώρα είναι 4 και άργησα σήμερα να ανεβάσω το βίντεο. Φάγαμε με την ουνά μου, τώρα πνάνε θα έρθουν και τα κορίτσια, το Νινί κοιμάται ακόμα, δεν κοιμάται, κάθεται εκεί και με κοιτά και μου λέει «Μάνα, σαπέτσουμε». Με κοιτάει με απορία, ακούει και την τόση ησυχία και λέει «Τι έγιναν οι υπόλοιποι, πού είναι η φασαρία». Τέλος πάντων, επειδή με έχετε ρωτήσει αρκετές φίλες εδώ μέσα, ζουμπουλάκια μου, τι μάθημα κάνει η Παναγιώτα, που λέω ότι πάει για μάθημα. Η Παναγιώτα κάνει λογοθεραπεία, γιατί δεν λέει, ενώ λέει όλα τα γραμματάκια, κάποια γραμματάκια που είναι παρεούλα, ζευγαράκι, δεν τα λέει καλά. Οπότε κάνει λογοθεραπεία γι' αυτό, για να το στρώσουμε και να στρώσουμε λίγο και την άρθρωσή της και όλα αυτά. Και βλέπει και έναν παιδοψυχολόγο. Αυτό κάνει. Είναι πολύ φυσιολογικό. Πολλά παιδάκια πάνε για λογοθεραπεία. Γιατί τα βοηθάει και επειδή εγώ σαν Ιωάννα είμαι δυσλεκτική και έχω ένα θέμα με την άρθρωσή μου. Δεν λέω το γράμμα του σου, του ξου. Δεν λέω αυτά. Έχω κάνει και εγώ χρόνια λογοθεραπείας. Και επειδή δυσλεξία είναι κληρονομική και το έχω ρωτήσει και το λέω έτσι, μου το έχει πει γιατρός, την κοιτάω μήπως είναι και η Παναγιώτα και αυτά. Καλό είναι να είμαστε πιο μπροστά από το πρόβλημα για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί εγώ τη δυσλεξία μου την πήραμε χαμπάρι με τη μαμά μου τότε, όταν ήμουνα τετάρτη δημοτικού, πέμπτη. Δηλαδή τώρα μιλάμε για χρονολογίες του 97, 98, 99, που πήγαινα εγώ δημοτικό. Πω πω, σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιο παιδάκι, μια κοπέλα 10 χρονών, 20, να δει αυτό το βίντεο και να πει το 95, 97, πήγαινε αυτή δημοτικό. Φαντάζεστε. Τέλος πάντων υπήρχαν και τότε χρονολογίες. Και ανακαλύψαμε, γιατί, πώς το ανακαλύψαμε. Το ανακάλυψε τότε ο δάσκαλος που είχα, να είναι καλά ο άνθρωπος, όπου και να είναι, το ίδιο σχολείο είναι. Είναι ακόμα στο πρώτο δημοτικό ο δάσκαλος, ο κύριος Στέλιος. Τέλος πάντων, το ανακάλυψε, γιατί όταν έλεγε το μάθημα και το γράφαμε, ενώ εγώ το έλεγα, δηλαδή, «Να, Λόλα, ένα μήλο», «Να, ο καναπές ο κόκκινος που έγινε καφέ από τη χλωρίνη», ενώ τα λέω τα γράμματα, π.χ. όταν τα γράφω, δεν γράφω όλα τα γράμματα. Όταν γράφω δηλαδή, δεν γράφω όλα τα γράμματα. Αν διαβάσεις από το κείμενο μου, λείπουν τα μισά γράμματα σίγουρα, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Πάντα και στην ορθογραφία δυσκολευόμουν πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι που έχουν δυσλεξία δεν είναι ότι βαριόντουσαν να διαβάσουν, έτσι, και δεν μάθαν ποτέ ορθογραφία. Είναι ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν, ενώ ξέρω και σου λέω, το ρήμα παίζω, είναι ρήμα, γι' αυτό το λόγο γράφεται με ωμέγα. Εγώ παίζω, εσύ παίζεις, αυτός παίζει. Ή το εμείς παίζουμε γράφεται με αλφα γιώτα. Το ξέρω, τον ξέρω τον κανόνα. Την ώρα όμως που γράφω, δεν μπορώ να συνδυάσω στο μυαλό, να συντονίσω τον κανόνα και τη γραφή και μπορεί σε μία πρόταση να γράψω τη λέξη παίζω με ωμέγα, όπως είναι το σωστό,
σε άλλη πρόταση, λίγο πιο δίπλα, να το γράψω με όμικρον. Που θα μου πεις, τώρα το έγραψες με ωμέγα, το είδες. Ήτανε... Ναι, δεν μπορείς δηλαδή να συντονίσει το, ενώ ξέρεις κάτι, ξέρεις τους κανόνες, γιατί εμείς οι δυσλεκτικοί ανθρώποι μπορεί να μην είμαστε καλοί στη γραφή, όχι μόνο στην ορθόγραφη, σε όλη τη γραφή, αλλά έχουμε άλλα πράγματα καλά. Δηλαδή, εγώ έχω πολύ καλό φωτογραφικό μυαλό, δηλαδή θα δω κάτι και θα μου μείνει. Αποτυπώνω πολύ εύκολα. Σου πουλάκια μου, είναι αργά το βράδυ, έχει πάει 10 και η ώρα και μόλις τελείωσα όλες τις δουλειές μου. Δεν σας έχω τραβήξει τίποτα, γιατί όπως σας είπα στο σπίτι τώρα 2 μέρες θα είμαι με την ονά μου, γιατί σας είπα ότι έχει τον αφιένα της, οπότε θέλει βοήθεια να σηκωθεί, να ξαπλώσει κτλ. Και είχα μείνει για το τι μάθημα κάνει η Παναγιώτα, σας εξήγησα τι μάθημα κάνει, πώς έχει δυσλεξία που έχω εγώ, αν την προσέξεις από αρχή, το θέμα της δυσλεξίας είναι καλό, γιατί βοηθιέται και το παιδί έτσι και μπορείς να πάρεις ένα χαρτί από δημόσιο φορέα. Τώρα ακριβώς δεν τα θυμάμαι πώς πάνε, αλλά στα κέντρα που κάνουν λογοθεραπείες και αυτά θα σας πούνε. Παίρνεις ένα χαρτί που το παιδί αντί για γραπτά και να κοπεί, εννοείται, μπορεί να δώσει προφορικά. Οπότε με το χαρτί αυτό μπορεί το παιδί να δώσει όλα τα μαθήματα, είτε αυτά είναι αγγλικά, είτε αυτά είναι του σχολείου, πανελλήνιες, το οτιδήποτε τα δίνει προφορικά. Ένα παιδί με δυσλεξία μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να πει κάποια γράμματα ή να γράψει κάποια γράμματα, έχει άλλες όμως δυνατότητες. Όπως σας έλεγα, εγώ έχω τη δυνατότητα της φωτογραφικής μνήμης. Αποστηθίζω πολύ εύκολα όταν διαβάσω ένα κείμενο και το θυμάμαι παπαγαλία. Ή αν μου λέει κάποιος κάτι και το λέω, το πω κι εγώ, το θυμάμαι. Ή επίσης όταν σπούδαζα κομμωτική, ό,τι χτένισμα έβλεπα φωτογραφία μπορούσα να το κάνω. Χωρίς να ξέρω τα βήματα, έβγαζα απλά αυτό που έβλεπα. Αυτό και άλλα τέτοια πολλά πράγματα τα έχουν πολλά παιδιά με δυσλεξία. Κάποια μπορεί να είναι πολύ καλά στα μαθηματικά, να είναι σε ίνια, να είναι στις χειρονεκτικές εργασίες, να είναι κάπου αλλού. Και εντάξει, τι να κάνουμε, ο Θεός, γιατί αυτά είναι του Θεού, δεν είναι κάτι που «Α, δεν διάβασα, οπότε είμαι στούρνος». Ο Θεός μπορεί να μη σου δίνει κάτι δυνατό και να σου δίνει κάτι σε κάτι άλλο, κάτι δυνατό. Δηλαδή μπορεί να σου λέει ότι επειδή έχεις δυσλεξία, που είναι μία αδυναμία μικρή, θα σου δώσω όμως να έχεις πολύ καλή μνήμη. Μπορεί να σου δώσω να πιάνει τα χέρια σου σε κάτι, τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι πλέον η δυσλεξία ή η λογοθεραπεία ή η εργοθεραπεία. Πολλά πράγματα που κάνουν παιδιά πλέον, εν έτη 2024, αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Να προχωρήσουμε μπροστά και να μην δίνουμε βάση σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες του τύπου ότι «Α, τι θα πει ο κόσμος που πάω λογοθεραπεία, τι θα πει ο κόσμος που κάνω εργοθεραπεία στο παιδί μου». Κλάει μάιν, ζήσε για σένα, μη ζεις για τον κόσμο. Κοίτα το παιδί σου να είναι πιο σωστό, πιο όπως πρέπει να είναι, σωστό όχι για τον κόσμο έξω, για τον εαυτό του. Να το βοηθήσεις, να το βοηθήσεις εκεί που μπορεί. Δηλαδή, αν το παιδί σου, παράδειγμα, είναι ικανό στο να χορεύει, εκεί θα δώσει βάση, στο να χορεύει, στο να ζωγραφίζει. Δεν θα τα κάνουμε όλα τα παιδιά γιατρούς, δικηγόρους και δεν ξέρω κι εγώ τι. Hello! Φτιάχνει να βρεις πια υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, δεν βρίσκεις.
Γιατί όλοι οι γονείς θέλαμε να κάνουμε τα παιδιά μας γιατρούς και δικηγόρους. Όχι ότι γίνανε σε όλους, αλλά τέλος πάντων. Και μην πιέζετε τα παιδιά σας για τίποτα. Ό,τι θέλουν να γίνουν, θα γίνουν. Μην αγχώνεστε καθόλου. Όλα είναι γραμμένα στη ζωή μας. Εσείς βοηθήστε το εκεί που το βλέπετε πιο δυνατό, γιατί ένα παιδάκι μπορεί να είναι καλλιτεχνική φύση στη ζωγραφική. Βοήθησέ τους, πρόξτο, να γίνει ζωγράφος ή να ακολουθήσει ένα επάγγελμα που να έχει σχέση με την τέχνη αυτή, με τη ζωγραφική. Μην του το στερήσετε. Γιατί ακούω και όλα, ρε παιδί μου, τι επάγγελμα είναι ο ζωγράφος. Τι επάγγελμα είναι ο ζωγράφος. Είναι μία τέχνη που μπορεί να ταΐσει τον ίδιο και την οικογένειά του μελλοντικά. Ο γλύπτης, ο ζωγράφος, οποιαδήποτε τέχνη τέλος πάντων. Και στην εποχή της μάνας μου, τον ηθοποιό και την τραγουδίστρια τις θεωρούσαν τατάνες. Όποια ήθελε να γίνει. Έχουμε εξελιχθεί πια. Τέλος πάντων, άλλη ήταν η ερώτηση, αλλού κατέληξε το θέμα. Δεν πειράζει. Σήμερα η μέρα στο σχολείο, να σας πω και το update, είναι φέλη τάξη, κυρία. Η Κάτια πάλι έκλαιγε, αλλά έχουμε καταλάβει ότι κλαίει επειδή κλαίνε τα άλλα παιδάκια. Αν τα άλλα παιδάκια δεν κλαίνε, δεν κλαίει ούτε και η δικιά μου. Οπότε κάτι εκεί τώρα παίζει με τα άλλα παιδάκια, αλλά θα το βρούμε και αυτό. Αύριο θα καθίσουν περισσότερο, δόξα σε Θεός. Και μετά θα μπούμε σε πλήρη πρόγραμμα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αύριο το μενού μας έχει κοτόπουλο γιουβέτσι στο φούρνο με χυλοπιτάκι. Να πάω να βγάλω και το κοτόπουλο αυτό κουβεντιάσαμε τώρα, να ξεπαγώνει. Αυτό θα κάνω. Το τρώνε όλοι και η νονά μου και εμείς. Οπότε μια χαρούλα και σαλατούλα έτσι ντομάτα που έχουμε από το χωριό και θα φάμε μια χαρά. Και αυτά ζουμπούλια μου, δεν έχω τώρα κάτι άλλο να σας πω, γιατί απλά σήμερα όλο το πρωί έτρεχα σε γιατρούς, δεν μπορούσα να σας τραβήξω, μετά εδώ στο σπίτι με την νονά μου, με αυτά δεν είχα κάτι να σας δείξω. Θέλω όμως να μου αφήσετε ένα μήνυμα με ένα θέμα που θα θέλατε να σχολιάσουμε, να κουβεντιάσουμε, ένα επίκαιρο θέμα, κάτι που θα σας άρεσε πάρα πολύ, θα σας κινούσε το ενδιαφέρον, θα χαρώ πάρα πολύ. Επίσης, για κάποιους που έχει τα πορεία, η Παναγιώτα έχει πάρει το όνομα της μαμάς μου. Η μαμά μου λέγεται Παναγιού, το χωριό. Και ο μπαμπάς μου Παναγιώτης. Έχει πάρει το όνομα της μαμάς μου και του μπαμπά μου. Η Κάτια έχει πάρει το όνομα της μαμάς του μπαμπά της. Και το Νεφέλη, Νεφέλη Μαργαρίτα, είναι γιατί το Νεφέλη μας αρέσει και το Μαργαρίτα γιατί γεννήθηκε Μαργαρίτας και Γρηγορίου. Και επειδή δεν την περιμέναμε εκείνη τη μέρα, βιάστηκε η μικρή να βγει, το τάξαμε και στο Μαργαρίτα και όχι Γρηγορία. Επίσης, τι άλλο ήθελα να πω, γιατί τα ξεχνάω. Ναι, κάποια κυρία μου είπε ότι δεν είναι ωραίο που φαίνονται το στήθος των παιδιών στο YouTube. Θα συμφωνήσω εν μέρη, αλλά από τη μία συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά από την άλλη είναι τώρα προς το παρόν είναι όλη μέρα έτσι τα παιδιά μου και δεν δείχνω γυμνό το παιδί. Μπορεί να μην φοράει ή κάποια φανελάκι ή Παναγιώτη. Παναγιώτη συνήθως είναι πάντα με φανελάκι γιατί είναι ντρόπαλο, έχει πια αρχίσει και γίνεται
κοριτσάκι. Εντάξει. Η Κάτια είναι ένα μωρό. Και στην παραλία με το φρακάκι της θα το δεις. Πιστεύω ότι στα παιδιά μου, με τα παιδιά μου, δείχνω μόνο ελάχιστα πράγματα και δεν δείχνω παραπάνω. Δείχνω δηλαδή αυτά που θα βλέπατε αν θα ήσασταν έξω και τα γνωρίζετε. Μπορεί δηλαδή έξω να το γνωρίσετε να είναι και πιο... να το δείτε και πολύ περισσότερο, όχι ενώ χωρίς ρούχα, να τον δείτε πώς κάνει τις ταρζανιές του και όλα. Τώρα το φαγητό της αυτά που δείχνω πιστεύω σας αρέσουν. Αν κάτι δεν σας αρέσει από αυτό που βλέπετε από τα παιδιά, σημειώστε το κάτω με ένα μήνυμα να μην το δείχνουμε. Να μην το δείχνουμε. Να δούμε τέλος πάντων ποιο είναι το λάθος του κομμάτιου αυτού. Επίσης, είχα κάποιο άλλο σχόλιο. Ναι, και τέλος πάντων, ό,τι δεν σας αρέσει, απλά πείτε μου από κάτω, εμένα δεν μου αρέσει που φαίνεται, όπως μια κοπέλα μου είπε, δεν μου αρέσουν τα βίντεο σου, γιατί βλέπουμε μόνο κεφάλι και τοίχο. Ή μόνο εσένα να μιλάς. Δεκτό. Αλλά από την αρχή των βίντεο μου ήμουν έτσι, δεν έγινα τώρα. Όταν πάω κάπου, σας δείχνω και εκεί που πάω. Αλλά στα περισσότερα μου βίντεο, βλέπετε αυτό. Γιατί αυτό κάνω. Μπορεί να μαγειρεύω, μπορεί να κάνω δουλειές, αλλά σας δείχνω αυτό που κάνω. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Συγγνώμη που δεν έχουμε το υλικό που θα έπρεπε σήμερα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Bye!